Καλώς ήρθατε, κύριε Ρήγα. Και ο κύριος Αυγενάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Ξεκινήσουμε από αυτό να πούμε μια κουβέντα, κύριε Ρήγα, πάντως. Διότι εδώ υπάρχει ένα γενικευμένο κλίμα βίας, ανομίας και καταστροφολογίας στη χώρα που απλώνεται σιγά-σιγά, όπως βλέπουμε, και δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Και βλέπουμε τον κύριο Τόσκα αντί να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει σαφείς εντολές και οδηγίες στους επικεφαλείς, να τα ρίχνει στους αξιωματικούς. Κύριε Οικονομού, καταρχήν δεν θα συμφωνήσω με το περί γενικευμένης ανομίας βίας σε όλη τη χώρα. Εντάξει, είναι μια δεδομένη στιγμή. Υπάρχει μια αφορμή την οποία έχουν βρει αυτή τη στιγμή. Άρα, να το δούμε σε αυτή τη βάση. Και έχει σημασία γιατί μέχρι σήμερα η προσπάθεια η οποία έχει γίνει και με τους τρόπους που έχουμε επιλέξει μπορεί να διαφωνήσει κάποιος, αλλά εμείς δεν έχουμε, αποφασίσει, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν επιλογή, η ακραία καταστολή. Χρειάζεται μία προσοχή το πώς διαμορφώνεις σε ορισμένα πράγματα και πώς προστατεύεις τον πολίτη. Θα σας πω, όμως, όχι, όχι, δεν είναι ανοχή. Είναι, θα σας πω, κύριε, από το ακραία καταστολή μέχρι αυτό που ζούμε τώρα. Και, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο και τα έχει υποστεί. Και νομίζω δεν τα έχει υποστεί κανένα άλλο πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, βεβαίως. Ναι. Άρα λοιπόν, μην θεωρείτε αυτό έτσι όπως το βάλατε. Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι εμείς έχουμε μια αντίληψη και το λέω και εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά. Δεν είναι θετικό η ακραία καταστολή. Χρειάζεται άλλοι τρόποι, χρειάζεται το πολιτικό σύστημα να διαμορφώνει άλλους όρους και στο λόγο αυτά του. Αυτά είναι θεωρίες, κύριε Ρήγα. Μην θεωρητικολογείτε. Εδώ πρέπει να περάσετε στην πράξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λοιπόν. Σκοπεύετε να πάρετε μέτρα. Και είναι σαφέστατη η δική μας στάση απέναντι στη βία. Δύο, δεν διευκολύνει ούτε με κανέναν τρόπο και δημιουργεί και αντανακλαστικά εντελώς συντηρητικά. Δίνει λοιπόν έξω από τη φύση και έξω από τη στάση την πολιτική τη δική μας. Ναι. Αυτό είναι σαφέστατο. Σας ανησυχούν όμως όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Ρήγα. Βεβαίως και υπάρχει ανησυχία, αλλά σας εξήγησα, θέλει μία προσοχή. Δεύτερο όμως σημαντικό, ναι, γιατί δεν είπατε, όχι εσείς, δεν έχετε κάνει το ρεπορτάζ. Τι? Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και έχουμε και ταυτόχρονα και μία ακροδεξιά εμφάνιση και μάλιστα με άσχημο τρόπο. Τώρα πάτε σε λογική ψηφισμού, κύριε Ρήγα. Γιατί δεν είναι. Ακροδεξιά είναι, ακροαριστερή είναι. Κύριε Οικονομού, να πούμε τα γεγονότα. Εγώ, να πούμε τα γεγονότα. Μα πρέπει να πατάσετε. Στον ψηφισμό βλέπω. Δεν είναι συμψηφισμό. Λάθος κάνετε. Λέω λοιπόν να το πείτε δημοσιογραφικά. Άρα δημοσιογραφικά λοιπόν είχαμε και τη δικηγόρο του στη δίκη για τον Παύλο Κοφίσα, η οποία βρέθηκε με άσχημο τρόπο. Εδώ στη γειτονιά μας το αναδείξαμε. Εγώ τα λέω αυτά για έναν και μόνο λόγο. Ότι όταν το πολιτικό σύστημα, όταν διαμορφώνεται και μια ρωτηρή ρητορία. Θέλετε να τελειώσω. Θέλετε να τελειώσω. Δεν είναι μόνο θέμα μέτρων. Θέλω να πείτε θέλετε αυτό να τελειώσω λοιπόν. Να πείτε. Όχι, θα μου πείτε εσείς θα πω. Μα δεν λέτε όμως, θα μου πείτε λοιπόν. Θέμα, εγώ λέω λοιπόν ότι θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, η άμεση καταστολή. Παίρνονται μέτρα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν μα αυτά. Δεν φαίνονται, έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Οικονόμου, έχει υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόν τον καιρό με καταστροφές στο γραφείο του, με κατάληψη αυγής. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερον τώρα. Δεύτερο, δεν έχει να κάνει. Η βία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και είναι και καταδικαστικά και έχει και πρόβλημα. Μήπως ο κύριος Τόσκας δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Απολύτως καλά την κάνει ο κύριος Τόσκας. Απολύτως καλά. Απολύτως καλά. Και αυτό το αποτέλεσμα. Πώς δικαιολογείται αυτό το αποτέλεσμα. Και να σας θυμίσω, κύριε Οικονόμου, ότι έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και έχουν διαλευκανθεί μία σειρά από βαριές υποθέσεις. Ναι, αλλά η εγκληματικότητα η καθημερινή είναι το πρόβλημα μας εμάς. Δεν είναι, κύριε Οικονόμου, δεν είναι και αυτό υπήρχε όλα τα χρόνια. Το θέμα είναι πώς το μειώνεις. Και στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και μειωμένο και ταυτόχρονα η αντιμετώπιση η οποία γινόταν με άλλους όρους. Μην προσπαθείτε λοιπόν να δημιουργήσουμε. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν αντιμετωπίζετε με τους όρους οι οποίους ενδεχομένως κάποια θα θέλανε. Και άρα ο κύριος Τόσκας, για να ξεκαθαρίσουμε. Απολύτως σωστός όλη αυτή την περίοδο. Ο κύριος Τόσκας έβαλε ζητήματα και σωστά για το επιχειρησιακό της αστυνομίας. Το ξέρουν. Το επιχειρησιακό μιλάω. Το επιχειρησιακό μιλάω ό,τι αφορά και βεβαίως το επιχειρησιακό της αστυνομίας αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι όλες αυτές οι υποθέσεις που διαλευκάνθηκαν, που δεν είχαν διαλευκανθεί όλα τα χρόνια. Βινάκη. Που είναι η βαριά εγκληματικότητα. Η βαριά εγκληματικότητα. Δεν είναι κανείς, όχι. Ωραία. Άρα μην λέμε ότι φταίει σε όλα. Βινάκη. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την πρόταση.